Γεια σε όλους! Καινούριο παιχνίδι έχουμε και πάλι για σήμερα στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα βγούμε τους φίλους και θεατές από το κανάλι Chess Potty στο Twitch να απαντάνε σε σκακιστικές ερωτήσεις. Όλα αυτά γίνονται μέσα από το site Kahoot που μου σύστησαν πρόσφατα ο συνάδελφος προπονητής Δημήτρης Λιαγκόβας και ο δάσκαλος της σχολής προπονητών σκακιού FM Νίκος Αγγελής, τους οποίους ευχαριστώ και εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε άλλα νέα τώρα, είχαμε κάνει στο παρελθόν ένα βίντεο συνεργασία με τον CM Παπασημακόπουλο Αλέξανδρο και σας είχα προτείνει κιόλας να τον επισκεφτείτε στο κανάλι του στο Twitch. Το κανάλι του έφτασε άξια τους 1000 ακόλουθους και για να το γιορτάσει και για να σας ευχαριστήσει, ο Αλέξανδρος έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο giveaway αξίας 100 ευρώ. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα, επειδή μία εικόνα ίσον 1000 λέξεις, βλέπουμε από την παρακάτω εικόνα που έχει ποστάρει στο Facebook τους τρόπους συμμετοχής, τα βόρα αλλά και πολλές διευκρινήσεις. Θα υπάρξει link στην περιγραφή για περισσότερες λεπτομέρειες ή για να λάβετε συμμετοχή και εσείς στο συγκεκριμένο giveaway. Αλέξανδρε, περιμένω συν 10 συμμετοχές τουλάχιστον για Chess Potty λόγω προώθησης με βίντεο. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πατάω start, είστε έτοιμοι? Θα έχετε αρκετό χρόνο. Θα πρέπει να γυρίζετε λίγο καρτέλες. Μία σε εμένα, μία στο άλλο. Κάποιοι παίξατε και χτες, ξέρετε τους κανονισμούς. Και ξεκινάμε. Σύγχρονοι σκακιστές, λέει η ενότητα. 3, 2, 1. Quiz. Πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος σκακιστής? Ποιος είναι αυτός εδώ ο κύριος? Είναι ο Βλάντιμιρ Κράμνικ? Είναι ο Σέρτζεϊ Καριάκεν? Είναι ο Ντίν Γκλίρεν Λιδέν? Ή ο Μαξίμ Βασίλη Λαγκράμ? Who is this? Για να μπείτε kahoot.it και τον κωδικό που βλέπετε δίπλα κάτω δεξιά. Ποιος είναι αυτός εδώ ο κύριος? Έχω αφήσει πολύ περισσότερο χρόνο σήμερα για να μπορούν να μπαίνουν και άλλοι παίχτες στο παιχνίδι μας. 5 άτομα είπαν ότι είναι ο Βλάντιμιρ Κράμνικ, 9 είπαν ότι είναι ο Σέρτζεϊ Καριάκεν. Πολύ σωστά, είναι ο Σέρτζεϊ Καριάκεν, ο οποίος το 2000 έπαιξε το 2000 πόσο, 2015 ή 2016. Πρωτάθλημα, έπαιξε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ήταν ο διεκδικητής για το παγκόσμιο τίτλο ενάντια στον Μάγνους Κάλσεν. Επίσης ήταν μέχρι πριν 2 ή 3 μέρες ο πιο νέος Grand Master που είχε υπάρξει στην ιστορία του σκακιού. Είχε γίνει Grand Master στα 12 του χρόνια, όταν ήταν 12 ετών και κάτι μήνες, 5-6 μήνες, 7, 4, δεν θυμάμαι πόσους μήνες. Τώρα βγήκε ένας καινούριος με 12 χρόνια και 4 μήνες. Θα κάνω βίντεο ίσως γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Δίνουμε και πληροφορίες όπου μπορούμε. Επόμενη ερώτηση. Παίζει ρόλο και πόσο γρήγορα απαντάτε για τους πόντους. Ερώτηση 2. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος σκακιστής? Βλάντιμιρ Κράμνικ, Βέζελιν Τοπάλοβ, Αλεξάνδερ Γκρίτσουκ ή πάλι Μαξίμ Βασκέλα Γκουάλ? Who is this? Τρομακτικό βλέμμα δεν έχει? Δεν είναι λίγο ψαρωτικό το βλέμμα του? Είναι λίγο... Έχει ένα βλέμμα. Έχει ένα βλέμμα, δεν έχει? Μάλιστα. Κάποιος δεν έχει απαντήσει ακόμη. Έχουμε χρόνο μέχρι να κλείσει. Έχω βάλει περισσότερο χρόνο. Εννοείται μπορεί να μπει όποιος άλλος δεν έχει μπει. Θα τυπώ την ιστορία αμέσως τώρα. Αρκεί να τελειώσει πρώτα η ψηφοφορία για να μην πω ποιος είναι. Μην το λες στο chat. Βρε, επειδή έχουμε αρκετό χρόνο, μην τα λέτε στο chat. Αναλογία. Λοιπόν, 11 άτομα ψήφισαν το Πάλοβ και όντως αυτή είναι η σωστή απάντηση και 2 πίστεψαν ότι είναι ο Γκρίτσουκ, ο Αλεξάνδερ. Λοιπόν, ο Πάλοβ πιο συγκεκριμένα πολύ σωστά. Δεν πειράζει. Πολύ σωστά ο Τοπάλοβ όταν είχε παίξει με τον Κράμνικ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2006, αν δεν κάνω λάθος, η ημερομηνία είχε γίνει το εξής, τον κατηγορούσε, υπήρχε ένα σκηνικό, ένα δράμα ας πούμε, στο συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατηγορούσε τον Κράμνικ ότι και καλά πήγαινε πολύ συχνά στο μπάνιο, δηλαδή ότι έκλεβε, πράγμα το οποίο ήταν ανυπόστατο και εννοείται δεν ίσχυε κιόλας. Αλλά είχε γίνει πολύ σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρός δώρος και αυτό είναι από τις δυσάρεστες ιστορίες στο σκάκι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλουμε να ακούμε τέτοια πράγματα, δεν θέλουμε να ακούμε τέτοιες αηδίες, κάνει κακό στο σκάκι αυτό. Οπότε να κατηγορείς τώρα για παγκόσμιο τίτλο, για παγκόσμιο πρωτάθλημα
έναν εξαιρετικό παίχτη και σκακιστή όπως ο Vladimir Kramnik, δεν ήταν ό,τι και το καλύτερο. Μπορεί να έχει και πρόβλημα υγείας, ποιος ξέρει, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε next. Εξακολουθεί να είναι πρώτος ο Μάκης, ακολουθεί Τέλειας Μπάμπης. Τρίτη ερώτηση. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος σκακιστής? Βασίλη Βάντσουκ, Μίκαελ Άνταμς, Βλάντιμιρ Φεντοσίρ ή Πίτερ Λέκο? Who is this? Για ποιον σας μοιάζει αυτός εδώ ο κύριος? Αυτός εδώ ο κύριος είναι μία μορφή στο παγκόσμιο σκάκι. Είναι από τις μορφές. Θα έχει και πιο δύσκολα για τους πιο ψαγμένους και διαβασμένους. Θα έχει και πιο δύσκολα παρακάτω που δεν θα τα βρείτε. Κάποιοι μπορεί να τα βρίσκετε για να λέτε α, εύκολα, αλλά όχι. Ο Βασίλ Ιβαντσούκ είναι, ο οποίος όπως είπα είναι ένας παίχτης ο οποίος κυριολεκτικά έχει νικήσει όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές και όλοι φοβούνται να παίξουν μαζί του για το απρόβλεπτό του στυλ. Είναι ένας σκακιστής ο οποίος μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε και να χάσει σχεδόν από τον οποιοδήποτε. Ζει σε έναν δικό του κόσμο. Είναι ο δικός μας Τσακ. Είναι ο Τσακ του σκακιού. Επόμενο. Ο Μάκης εξακολουθεί να είναι μπροστά, απαντάει γρήγορα. Ο τελευταίος εκ των ρομαντικών. Το δέχομαι. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος σκακιστής? Ποιος είναι αυτός εδώ ο κύριος? Είναι ο Πίτερ Σβίντλερ? Είναι ο Τέιμουρ Ρατζάμπο? Ντανίλ Ντούμποβ ή Σακί Χρογιαδομαμεντιάροβ? Τέλος πάντων, είναι το πρώτο του, δεν θα μπορέσω να το πω. Who is this? Πίτερ Σβίντλερ? Ρατζάμποβ? Μαμεντιάροβ? Ντούμποβ? Who is this? Πολύ υψηλό έλο, πολύ ισχυρός κακιστής. Και όντως εδώ πέρα δυσκολευτήκατε λίγο περισσότεροι, βλέπω. Απαντήσατε κάποιοι Πίτερ Σβίντλερ, Ρατζάμποβ, Ντούμποβ ένας. Η σωστή απάντηση όντως ήταν το πράσινο, είναι ο Μαμεντιάροβ. Πάρα πολύ ισχυρός σκακιστής επίσης. Ο Ντέλιας πήγε μπροστά, έκανε λάθος ο Μάκης. Ου, τι πάτησε! Και πήγε μπροστά ο Ντέλιας. Για να συνεχίσουμε, έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Α, έτσι είναι. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος σκακιστής? Ποιος είναι αυτός εδώ ο κύριος? Είναι ο Μίκαελ Άνταμς, ο Άνης Γκυρί, ο Στέλιος Χαλκιάς ή ο Πίτερ Λέκο? Who is this? Ποιος είναι αυτός εδώ ο κύριος? Fun fact, το βε στα ρώσικα όταν είναι στο τέλος της λέξης προφέρετε φου. Ωραίο Εμιλία, δεν το γνώριζα. Να μας τα λες αυτά. Αυτό θέλω να το βρείτε όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν το βρείτε όλοι δεν θα κρατήσω κακή, αλλά θα ήθελα να το βρείτε όλοι. Θα ήθελα να το βρείτε όλοι. Είναι ο Μίκαελ Άνταμς, ο Άνης Γκύρι. Α, ήσασταν. Αχ, τέσσερις κάνατε λάθος. Παιδιά, αυτός είναι ο Στέλιος Χαλκιάς. Είναι Έλληνας σκακιστής, στους top 10 σκακιστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολύ ισχυρός παίχτης, ισχυρός προπονητής, μορφή στο ελληνικό σκάκι. Σε περίπτωση που δεν τον γνωρίζατε, όσοι δεν τον γνωρίζατε, τώρα ξέρετε και πώς μοιάζει ο Στέλιος Χαλκιάς. Next. Βιμ Πουλ έρχεται στη δεύτερη θέση, μπροστά ο Ντέλιας. Αρχίσουν και κάποια δύσκολα κάποια στιγμή, ακόμη πιο δύσκολα. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος σκακιστής? Who is this? Είναι ο Πεντάλα Χαρικρίσιμα? Είναι ο Βίντιτ Γκουτζα... Ο Βίντιτ? Είναι ο Νιχάλ Σαρίν ή ο Κρίσνα Σασικίραν? Σασικίραν. Προφανώς δεν είναι εύκολο να προφέρω όλα τα ονόματα. Όσα τα θυμάμαι και ξέρω κάπως που προφέρονται, κάνω μια προσπάθεια. Έχετε απαντήσει αρκετοί, βλέπω. Κάποιοι τον ξέρετε δηλαδή σίγουρα. Είναι ο Πεντάλα Χαρικρίσιμα, ο Βίντιτ, ο Σαρίν, ο Νιχάλ, Ισάλ ή ο Κρίς Ναν Σακισχίραν. Εγώ θα ήμουν ανάμεσα σε δύο, να πω την αλήθεια, θα ήμουν ανάμεσα σε 2-3. Είναι ινβός παίχτης, νομίζω το καταλαβαίνετε και από τα ονόματα που έχω βάλει από κάτω. Είναι ινδί παίχτες. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος σκακιστής, να ενημερώσω. Δηλώνω φαν. Η σωστή απάντηση όντως είναι το μπλε και θα ήμουν ανάμεσα σε μπλε και κίτρινο κι εγώ. Οπότε η σωστή απάντηση είναι το μπλε. Είναι ο Βίντι, παιδιά. Πολύ ισχυρός σκακιστής. Μιλάμε για top 20. Πάμε next. Ο Ντέλιας εξακολουθεί να είναι πρώτος. Έβδομη ερώτηση. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος σκακιστής? Πάμε τώρα να κάνετε όλοι λάθος. Αλεξέι Σίροβ, Μπου Χιαντζή,
Πίτερ Λέκο ή Κατά Κάμσκι. Κάποιοι με μέφοβο του αποκλεισμού, αν δεν τον ξέρετε, θα το βρείτε. Έχω βοηθήσει λίγο για να αποκλείσετε δύο ονόματα τουλάχιστον και να πείτε είμαι ανάμεσα σε δύο. Αυτό είναι πιο δύσκολο, βλέπω καθυστερείτε κάποιο να απαντήσετε. Το σκέφτεστε λίγο. Δεν κλέβουμε επειδή έχουμε αρκετό χρόνο, ενημερώνω. Ο Γιάννης Μίλα αυτό θα το έβρισκε με τη Μίλα. Γιατί έχουμε κάνει raid στον συγκεκριμένο, άντε δίνω και ένα μικρό hint. Ξεκάθαρα Κινέζος είναι. Ναι, παιδιά, μην απαντήσετε το μπλε. Δηλαδή το έχω βάλει για να το αποκλείσετε το μπλε, εντάξει. Εσύ άσχετη λες το πράσινο. Δυστυχώς δεν είναι το πράσινο. Όποιος απάντησε το μπλε, παιδιά, είναι κρίμα. Δεν μοιάζει για Κινέζος ο άνθρωπος. Το όνομα εδώ πέρα είναι λίγο περίεργο. Όχι και το μπλε. Το μπλε ήταν για να το αποκλείσουμε. Είναι ο Σύρο. Αλεξέη Σύρο και του έχουμε κάνει και raid στο παρελθόν από το κανάλι μας. Επόμενο, πρώτος εξακολουθεί να είναι ο Ντέλιας. Και εδώ θα δυσκολευτείτε. Who is this? Richard Rapport. Ζαν Ντούντα. Ο Ντούντα. Ο Πίτερ Λέκο ή ο Γκατακάμσκι. Who is this? Ναι, όχι, μην κάνεις μπαν στα παιδιά, βρε με την μία. Τον έκανες time out για 600 σεκόντ. Το αφήνω επάνω σου. Εντάξει, άμα θες να του κάνεις time out για 600 σεκόντ, το δέχομαι. Το αφήνω σε σένα. Αλλά, γενικά, ο moderator αποφασίζει. Δημοκρατικά. Αλλά μία παρατηρησούλα στην αρχή και άμα το τραβάει και θέλει να φύγει, θα φύγει. Μπορεί το παιδί να μην το ήξερε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ στο Twitch, δυστυχώς, και Έλληνες που εντάξει, βρίζουν και στο chat και παντού. Εγώ προσπαθώ να το αποφεύγω. Μπορεί να μου ξεφύγει μία λέξη στις 2-3 ώρες, αλλά και αυτή η λέξη που μου ξεφύγει θα είναι για χιουμοριστικούς σκοπούς συνήθως. Λοιπόν, τι γίνεται, ποια απάντηση δώσατε. Δώσατε το κίτρινο Πίτερ Λέκο, είναι σωστή, όντως, και 9 ήταν οι σωστές απαντήσεις. Το βρήκατε αρκετοί, είδα. Αυτοκτόνησε εναντίον Κράμνικ. Έβαλε Κάρο Καν τελευταία παρτίδα που ήθελε χ και έχασε. Ψαγμένος ο Ντέλιας. Είναι στην πρώτη θέση. Είναι στην πρώτη θέση. Ψαγμένος ο Ντέλιας από δουλεύω. Γιάννη Μιλ, έλα, προλαβαίνεις. Έστω 3-4 ερωτησούλες. Τις δύο τελευταίες. Ποια είναι η εικονιζόμενη σκακίστρια. Εδώ σας θέλω. Γι Φαν Ου. Η Μουζικούτ Άννα, η Μουζικούτ Μαρίγια ή Γιου Γουενζούν. Αυτό περιμένω να το κάνετε λάθος. Αυτό περιμένω να το κάνετε λάθος. Το τονίζω. Εγώ θέλω να πω λάθος. Ναι, εγώ θέλω να πω λάθος. Δεν γίνεται να μου το πείτε γι' αυτό. Εδώ δεν μπορώ να πω εγώ τα επώνυμά τους. Ειλικρινά δεν μπορώ να πω τα επώνυμά τους όμως. Είναι η Άννα, είναι η Μαρίζα, είναι η Χιού, είναι η Ζου, Γουενζούν. Από τα τέσσερα μάλλον ένα από τα δύο φάνε. Μάλλον βοήθησα και λίγο και απέκλεισα. Μάλλον μια από τις αδερφές είναι το πιο πιθανό. Για να σας δω τι απαντήσετε. Όποιος απάντησε κόκκινο ή πράσινο, βρε, σας έμοιαζε για Κινέζα. 6-7, εγώ είπα θα κάνετε λάθη και όμως περισσότεροι το βρήκατε σωστά έστω και στην τύχη. Όντως είναι η Μαρίζα. Μαρίζα εγώ θα τη λέω. Η κοπελίτσα. Επόμενο και τελευταίο. Τελευταία ερώτηση. Είπα θα βάλω για μία να σας κάψω. Ποια είναι η εικονιζόμενη σκακίστρια πάλι. Who is this? Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουμε πολλές Αλεξάνδρες εδώ. Είναι η Αλεξάνδρα Μπότες Μποτές, η Αλεξάνδρα Κοστενιούκ. Είναι η Μπεφ Χάρμον ή η Αλεξάνδρα Γκοριατσκίνα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο νομίζω. Είναι η πιο δύσκολη ερώτηση για να κλείσουμε. Την έβαλε για χιουμοριστικούς σκοπούς και όχι μόνο. Μαρίγια. Η Μαρία, τέλεια. Εμιλία, ξέρεις ρωσικά. Ποια είναι αυτή η κυρία, είναι κάποια Αλεξάνδρα εδώ πέρα, είναι κάποια Μπεφ Χάρμον, ποια είναι αυτή. Αν δεν το απαντήσετε σωστά. Goldguard, Χρήστο καλημέρα. Χρήστο αν δεν το απαντήσουν σωστά έχει έτοιμο το βίντεο από το κανάλι μου να στείλεις link σε παρακαλώ. Για όποιον δεν απαντήσει σωστά
Θα στείλει ένα link το βίντεο από το κανάλι μου. Ένας απάντησε λάθος, ευτυχώς. Έστω αυτός ο ένας θα πρέπει να βρει το βίντεο και τη σειρά. Εννοείται είναι η Beth Harmon ή αλλιώς Elizabeth Harmon και είναι από την σειρά Queen's Gambit, παιδιά. Α, κατά λάθος το Βαγγέλης απάντησε. Έλα, Βαγγέλη, κατά λάθος απάντησε. Α, αν το απάντησε και κατά λάθος, εντάξει. Στείλε ένα link το βίντεο όμως για το Queen's Gambit και πάμε να πούμε τα αποτελέσματα τώρα. Εντάξει, αφού το απάντησε κατά λάθος, τουλάχιστον έχετε δει όλοι το Queen's Gambit, τη σειρά. Η συγκεκριμένη είναι ηθοποιός, προφανώς. Προφανώς είναι ηθοποιός και έβαλα τον ρόλο που ενσαρκώνει στη συγκεκριμένη σειρά. Δεν είναι σκακίστρια, αλλά είναι... Ναι, μωρέ, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν είναι σκακίστρια, αλλά το έβαλα σαν σκακίστρια για να σας μπερδέψω και λίγο, ας πούμε. Έχει λογική. Δεν μπορώ να βάλω ποια είναι η συγκονιζόμενη ηθοποιός. Άμα ξέρετε ότι οι άλλες τρεις είναι σκακίστρια, θα μου πείτε Beth Harmon με τη μία. Την έβαλα για το ρόλο που υποβίεται. Ο ρόλος που υποβίεται είναι σκακίστρια, άρα τη βάζουμε σαν σκακίστρια. Έλα, ήταν ωραίο. Το πρώτο τελευταίο ήταν το πιο δύσκολο και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Σύγχρονοι σκακιστές λοιπόν, ήταν το θέμα μας για σήμερα. 9 στα 10, τρίτη θέση, Dean Pool. Με 7.600. 7.809 στα 10, Pit. Και πρώτος βγήκε ο Ντέλιας με 10 στα 10 και 9.000 πόντους. Ισχύει Analog Grid. Συγχαρητήρια στον Ντέλιας για σήμερα. Βγήκε στην πρώτη θέση. Τέταρτος ακολουθεί από ό,τι είπα. Πέμπτος Τζον Μπό και τέταρτος Θεότρελος. Αν είπα καλά. Αυτό ήταν το παιχνιδάκι μας για σήμερα. Θα προσπαθήσω να ετοιμάσω και άλλα τέτοια παιχνίδια. Να βάζω και λίγο έτσι πάλι και κάποιες δύσκολες ερωτήσεις. Σκοπός είναι να διασκευάζουμε, να περνάμε καλά και να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα για το σκάκι. Να ανταλλάζουμε πληροφορίες και τα σχετικά. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας για σήμερα. Ήταν η δεύτερη φορά που το δοκιμάζουμε σε live stream και μέχρι στιγμής βλέπω ότι έχετε μείνει πολύ ικανοποιημένοι. Θα συνεχίσω να ετοιμάζω και άλλες έτσι ερωτήσεις και άλλα διάφορα θέματα, διαφορετικές θεματολογίες, αλλά πάντα θα αφορούν εννοείται το σκάκι. Σας περιμένω και εσάς να παίξουμε μαζί σε ένα επόμενο live stream. Αν το βίντεο αυτό σας άρεσε, πατήστε ένα like. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, αφήστε την κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω. Τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.